Νύχτα τρόμου έζησε υπάλληλος περιπτέρου στην οδό Κισάμου στα Χανιά. Ένας άνδρας με προτεταμένο το όπλο κατάφερε να της αποσπάσει όλη την ίσπραξη της βάρδιας και να γίνει καπνός. «Άνοιξε, αλλιώς θα σε πυροβολήσω», είπε ο δράστης, ο οποίος φαίνεται ότι μελετούσε για πολλή ώρα τις κινήσεις του. Ο δράστης πήγε δύο φορές στο περίπτερο πριν αποφασίσει να χτυπήσει τελικά στις 3 τα ξημερώματα, ώρα κατά την οποία η κίνηση ήταν περιορισμένη λόγω και της ισχυρής βροχόπτωσης. Μπαίνοντας μέσα, ο δράστης απέσπασε από την ταμιακή μηχανή το ποσό των 1.000 ευρώ σε κέρματα και χαρτονομίσματα και στη συνέχεια πήρε περί τα 20 πακέτα καπνού. Τις κινήσεις του κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του περιπτέρου, καθώς και κάμερες ασφαλείας των γύρω καταστημάτων. Έχουμε καταντήσει ζούγκλα. Αστυνόμευση υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Τον περασμένο Αύγουστο το περίπτερο είχε γίνει ξανά στόχος, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον ίδιο δράστη που χτύπησε και τα ξημερώματα. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι της περιοχής δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τα κρούσματα διαρρήξεων και ληστείων. Σίγουρα μας προβληματίζει, διότι συνεχώς γίνονται τέτοια πράγματα. Και πριν δύο μήνες του είχαν ξανακλέψει τον περίπτερο του ανθρώπου. Και που τους πιάνουν, τι κάνουνε? Κάνουν τίποτα? Όταν συλλάβουν κάποιον, τι του κάνουνε? Ο άλλος στην Αθήνα με το χρυσοχοείο θα κρεμάσουν τους αστυνομικούς τώρα. Ο δράστης της ληστείας του περιπτέρου αναζητείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.